ό,τι και αν λένε συνάδελφοι και φίλοι, η αλήθεια είναι η εξής. Ότι στο ΕΣΥ, που είναι βαριά λαβωμένο από την πανδημία, που είναι βαθιά υπορευματοποιημένο και από τούτη την κυβέρνηση και από τις προηγούμενες, τα απογευματινά χειρουργεία έρχονται να δώσουν το τελειωτικό χτύπημα. Έρχονται να μετατρέψουν τα νοσοκομεία του λαού μας σε μεγάλα μπαζάρια και λαϊκές αγορές, όπου η υγεία θα αγοράζεται και θα πουλιέται ανάλογα με το πόθεν και το αν έσχεσαι του ασθενούς. Εμείς αυτό το φακελάκι, είτε είναι νόμιμο, είτε είναι παράνομο, είτε είναι λίγο νόμιμο και λίγο παράνομο, γιατί θα υπάρξουν τέτοια φαινόμενα, δεν μπορούμε να το νομιμοποιήσουμε. Δεν είναι ηθικό, δεν ηθικοποιείται στη συνείδησή μας. Μας έχουν φλωμώσει συνάδελφοι στο ψέμα και τον ορθολογισμό. Μας λένε ότι οι ασθενείς αναμένουν πώς και πώς τα απογευματινά χειρουργεία. Σε μια χώρα που πάνω από 1 εκατομμύριο του πληθυσμού της είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, σε μια χώρα που η ανεργία ξεπερνάει το 15% του πληθυσμού, σε μια χώρα που το εισόδημα εξανεμίζεται στα μισά του μήνα από την ακρίβεια και έχει ο λαός μας γονατίσει, κάνει κρά άκουσον να πληρώσει το απόγευμα στα απογευματινά χειρουργεία. Μας λένε συνάδελφοι, αυτή η κυβέρνηση, ότι νοιάζονται για τις αναμονές στα χειρουργεία και ότι νοιάζονται για τις αυξήσεις του μισθούς μας. Εάν νοιαζόντουσαν, απαντάμε εμείς, θα ανοίγανε τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες που αγγίζουν το 30% στο σύνολο των χειρουργικών αίθουσών στο λεκανοπέδιο, που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν χιλιάδες χειρουργείων το χρόνο. Εάν νοιαζόντουσαν για τους μισθούς μας, θα υλοποιούσαν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, που έχουν πει ότι πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί των γιατρών και των υγειονομικών. Μας λένε συνάδελφοι ότι είναι σωστό, δίκαιο, ασφαλές και σύγχρονο οι γιατροί και οι νοσηλευτές που δουλεύουν 13 και 16 ώρες να παίρνουν στα απογευματινά χειρουργεία και να δουλεύουν ακόμα παραπάνω. Μας λένε συνάδελφοι ότι οι ασθενείς μας περιμένουν γιατί δεν υπάρχει ούτε το χειρουργικό τραπέζι, ούτε ο χώρος, ούτε το προσωπικό για να τους θεραπεύσει στα πρωινά χειρουργεία. Ο ίδιος ασθενής όμως, πληρώνοντας από την τσέπη τους, θα μπορεί στο ίδιο χειρουργικό τραπέζι, με τον ίδιο χειρουργικό, με την ίδια χειρουργική αίθουσα να χειρουργείται. Μας λένε συνάδελφοι ότι είναι καλό να συνυπάρχει ο ιδιωτικός με τον δημόσιο τομέα. Είναι πολύ πικρή η πείρα που έχει ο λαός από αυτή τη συνύπαρξη. Αναρωτιόμαστε άραγε, τα απογευματινά ιατρία μήπως μειώσανε τη λίστα αναμονή στα τακτικά ιατρία? Αναρωτιόμαστε, το εμπόριο στην παιδεία με τα φροντιστήρια μήπως βελτίωσε το δημόσιο χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης? Αναρωτιόμαστε, δεν ήταν η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ και ο κατακαιρματισμός που έστειλε στο θάνατο 57 συνανθρώπους μας γιατί λογίζονταν το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή? Αυτά μας λένε συνάδελφοι και τους προειδοποιούμε ότι θα μας βρουν απέναντί τους. Έχουμε μέτωπο, συνάδελφοι. Έχουμε μέτωπο με όλους τους συνένοχους. Και συνένοχοι σε τούτο εδώ το νοσοκομείο, πέρα από την κυβέρνηση και το Υπουργείο, είναι πάρα πολλοί. Συνένοχος είναι ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, Διευθυντής της ΓΑΜΑ Χειρουργικής Κλινικής και Προεδρεύων του Σωματείου, ο κύριος Ζωγράφος, που διαφημίζει τα απογευματινά χειρουργεία και κερνά γλυκά σήμερα τους συναδέλφους για να γιορτάσει το θεσμό. Συνένοχος είναι ο Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής, υποψήφιος με τη Δάκη, ο κύριος Ντούμας, που βάζει από την πίσω πόρτα το πρώτο απογευματινό χειρουργείο. Συνένοχοι είναι η ξεπουλημένη ηγεσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεννηματάς, που εδώ και 4 χρόνια αρνούνται να συγκαλέσουν μια γενική συνέλευση, τρέχουν αμφότεροι όμως να διαφημίσουν το θεσμό. Θα μας βρουν απέναντί τους. Υπάρχει αντίσταση, συνάδελφοι, και φαίνεται ότι υπάρχει και στα νοσοκομεία. Ο κύριος Υπουργός μπαίνει από την πίσω πόρτα, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η αντίδραση, και σε αυτή την αντίδραση θέλουμε αρρωγούς και τους ασθενείς και τους εργαζόμενους, γιατί το ζήτημα της υγείας είναι ζήτημα ύψης της πάλης για όλο το λαό.